κόκκινο από την Βουλή έλαβε το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την οπαδική βία που επιστρέφει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Παρά τις εκκλήσεις του Μάριου Χαρτσιώτη, οι βουλευτές της Επιτροπής Νομικών δεν πίστηκαν για την αναγκαιότητα άμεσης ψήφισης του νομοσχεδίου. Χρειάζεται περισσότερη διαβούλευση για να καταλήξουμε στις εφικτές, στις λύσεις εκείνες που θα μας φέρουν αποτελέσματα. Έχουμε ζητήσει από την εκτελεστική εξουσία να αποσύρει το νομοσχέδιο της, να μπει σε ένα διάλογο βασιζόμενο και σε επιστημονικά δεδομένα και όχι σε αποφάσεις που λαμβάνονται εν βρασμό ψυχής. Οι βουλευτές δεν πίστηκαν ούτε από τις διευκρινήσεις ότι οι αποφάσεις για την διεξαγωγή αγώνων και κλεισμένων των θυρών θα λαμβάνονται από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Παιδείας κατόπιν έκθεσης του Αρχηγού Αστυνομίας. ΚΟΠ είναι έναν απόσπαστο στοιχείο της αλυσίδας αυτής της διαδικασίας προκειμένου να αποφασίζεται οτιδήποτε στις ακραίες, επαναλαμβάνω, περιστάσεις. Αγκάθι στο νομοσχέδιο, η πρόνοια για την διενέργεια ναρκωτές και αλκοτές της εισόδου των γηπέδων. Τον το έκτρωμα του νομοσχεδίου, να κάνω ναρκωτέστ, να κάνω αλκοτέστ, να τους βρίσκω θετικούς και να τους λαλώ να πάνε στο καλό. Ξέσπασμα του Στέγιου Παπαθεοδόρου ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, λέγοντας ότι η αστυνομία νιώθει ότι είναι μόνη σε αυτή την προσπάθεια. Ο αρχηγός τόνισε ότι δεν γίνεται η αστυνομία να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα κάθε εβδομάδα, ρίχνοντας τον μπαλάκι της ευθύνης σε σωματεία και ΚΟΑ. Τι έκανε ο ΚΟΑ για τις βελτιώσεις που προτείναμε για τις φωτοβολίδες και τους πυρσούς που μπαίνουν στα γήπεδα από την πίσω πόρτα? Οι ελέγχοι πρέπει να επεκταθούν σε πρόσωπα που κατά κανόνα δεν ελέγχονται και έχουν πρόσβαση στους αθλητικούς χώρους. Με τον πρόεδρο της ΚΟΠ να κάνει λόγο για μηλοσφωνισμάτα. Δεν θέλω να βάψω τα χέρια μου με αίμα. Είμαστε έτοιμοι να συναποφασίσουμε για αγώνες και κλεισμένων των θυρών. Με νομοθεσία ή χωρίς, θα είμαστε δίπλα στην αστυνομία. Ο βασιλιάς είναι γυμνός, τόνισαν τα σωματεία, κάνοντας λόγο στις τρύπες από την εφαρμογή της κάρτας φιλάθλων και την λειτουργία καμερών, επιμένοντας ότι ο έλεγχος των συνδέσμων φιλάθλων είναι δουλειά της αστυνομίας. Οι οργανωμένοι έγιναν σχεδόν τρομοκρατικές οργανώσεις. Όλοι το ξέρουν, αλλά κανένας δεν θέλει να λάβει την ευθύνη για να κάνει κάτι. Με το χέρι στην καρδιά, ο Μάριος Χαρτσιώτης δήλωσε ότι τις δύο πρώτες ημέρες της θητείας του έγιναν τόσα εγκλήματα όσα δεν έγιναν ποτέ. Πιστεύετε ότι τα περίπου κόσμου έλαβαν τα μηνύματα? Νομίζω τα μηνύματα τα έχουμε δώσει μέσα από τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει. Έχω πει, μαγικά ραβιά δεν κρατά κανένας. Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες ότι το έγκλημα θα παταχθεί πλήρως.